δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντίθετα, κατά κανόνα, όταν οι κυβερνήσεις φέρνουν στη Βουλή μια σύμβαση, μια συμφωνία για τη ρύθμιση διμερών ζητημάτων μεταξύ της Ελλάδας και ενός άλλου κράτους, στην πραγματικότητα δεν τίθεται η ουσία ούτε στο κείμενο της σύμβασης, ούτε στην ίδια τη συζήτηση που αναπτύσσεται. Πίσω από το κάθε φορά επιμέρους κρύβεται η γεωπολιτική στόχευση, ενώ πολλές φορές μέσα από αυτές τις συμφωνίες, όπως και με τη συγκεκριμένη, προωθούνται γενικότερες επιδιώξεις της, και αυτό κάνει και η σημερινή κυβέρνηση με τη συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του κράτους του Κατάρ. Κατά τη γνώμη μας, καλό θα ήταν αυτή η λογική των επιλογών αυτών να τίθεται πιο ανοιχτά, αν και σε ένα βαθμό υπονοήθηκε, το παραδέχτηκε λίγο πολύ και τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, και ο Υπουργός, για να γίνεται η συζήτηση στην ίδια την ουσία του θέματος. Έτσι θα αναφερθούμε βέβαια εν συντομία στη σύμβαση, αλλά πριν θέλουμε να θέσουμε μια γενικότερη θέση γύρω από το ζήτημα αυτά των διεθνών συμφωνιών. Το Κατάρ δεν είναι όπως παρουσιάζεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κράτος στην περιοχή του κόλπου που παίζει το δικό του ρόλο στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Οι σχέσεις που προωθεί η κυβέρνηση με το κράτος αυτό κινούνται στην πραγματικότητα στο πλαίσιο των γενικότερων επιλογών που καθορίζονται από τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών σχεδίων στην περιοχή, όπως ισχύει και με σχετικές διαφοροποιήσεις βέβαια και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Το Κατάρ εξάλλου από τις αρχές του χρόνου εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς του μείζωνος μηνατοϊκού συμμάχου των ΗΠΑ, με ειδικό ρόλο στην περιοχή, ως συνέχεια της πρωτοβουλίας συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με τα κράτη του κόλπου, για ζητήματα που αφορούν το διεθνή υπεριαλιστικό ανταγωνισμό, την αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το Ιράν. Επίσης, η περιοχή είναι πεδίο που εκδηλώνει το ανταγωνισμό ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη. Επομένως, καλό είναι η συζήτηση να αναδεικνύει αυτές τις πλευρές, πολύ περισσότερο που στις μέρες μας και λόγω του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και την αντιπαράθεση ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο, το Κατάρ, τα καταριανά μονοπόλια αναβαθμίζουν τη θέση τους και προορίζονται να γίνουν ένας από τους ισχυρούς προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 2022, έγινε στο Κατάρ το Φόρουμ των Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου και μετά από αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι ακολούθησε αντίστοιχη συμφωνία του Κατάρ με την Αλγερία, μεταξύ άλλων, για νομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Επομένως, λοιπόν, αφετηριακό σημείο των σχέσεων που οικοδομεί η κυβέρνηση είναι τα συμφέροντα και τα κέρδη μεγάλων οικονομικών ομίλων και όχι βέβαια και κανένα όφελος δεν υπάρχει για τους λαούς που θα συνεχίζουν να βυθίζονται στην ενεργειακή φτώχεια αλλά και στη δύναμη των ανταγωνισμών που τους επιφυλάσσουν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτά τα βασικά συμπεράσματα δεν μπορούν βέβαια να συσκοτιστούν από τις αναφορές στη σύμβαση, η οποία όντως συμφωνία φαίνεται να προωθεί τη δικαστική συνεργασία Ελλάδας-Κατάρ μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, δημοσιεύσεων, ενημέρωση για διοικητικές και δικαστικές εξελίξεις στις δύο χώρες, χωρίς βέβαια να γίνεται κάποια πιο συγκεκριμένη αναφορά, ακόμη και στα ίδια και στα στοιχεία της σύμβασης για τις ακριβείς πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο κρατών. Προβλέπει η σύμβαση ακόμα και τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και διοικητικού προσωπικού των δύο χωρών, για τα οποία λέγεται μάλιστα ότι θα λειτουργήσει κοινή συντονιστική επιτροπή για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή την ίδια τη σύμβαση, δεν μπορούμε να τη βλέπουμε σαν μια ακόμη απλή συμφωνία συνεργασίας, καθώς ιδιαίτερα η συνεργασία στον χώρο της δικαιοσύνης
έρχεται πολλές φορές να υπηρετήσει προσαρμογές των συστημάτων δικαιοσύνης στις σύγχρονες ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου και ταυτόχρονα το συντονισμό των διαφόρων μηχανισμών καταστολής, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για τους λαούς των χωρών. Υπάρχει αρκετή ανάλογη πείρα από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, όπως βέβαια αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και στη προσπάθεια συνεχής κατάρτισης των επαγγελμάτων του χώρου δικαιοσύνης, το σε ποια κατεύθυνση στην πραγματικότητα γίνεται. Όμως, και κλείνω με αυτό, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σύμβαση αυτή περιορίζεται σε μια αρκετά γενικόλογη περιγραφή των όρων, θέτει ένα πολύ βασικό περίγραμμα στη δικαστική συνεργασία των δύο χωρών, με μια ευρεία μάλιστα δυνατότητα οι όροι αυτοί να αλλάζουν με την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μέσω της διπλωματικής οδού. Και αυτό βέβαια μπορεί να εξηγηθεί σε ένα βαθμό, γιατί στην τελική ανάλυση αυτό που διαπιστώνουμε με όλοι και είναι πραγματικά απορίας άξιο, είναι επί τη βάση ποιων κοινών αρχών του δικαίου, ποιας κοινής αντίληψης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βαθμό τέλος πάντων που και αυτά προστατεύονται ακόμα και από το δικό μας δίκαιο, πάνω σε ποια βάση θα αναπτυχθεί αυτή η δικαστική συνεργασία, θα ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές με το Κατάρ. Είναι λοιπόν προφανές ότι άλλου είδους, άλλες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις, άλλου είδους στοχεύσεις υπηρετεί η υπογραφή της παρούσας σύμβασης, είναι απολύτως συνυφασμένη με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις ανακατατάξεις και στοχεύσεις που επιχειρεί να υπηρετήσει η κυβέρνηση, και για όλους αυτούς τους λόγους βέβαια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη σύμβαση, που στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ένα κενό γράμμα απλά και μόνο στο πλαίσιο αυτών των διεθνών σχέσεων. Ευχαριστώ.